Γεια σου, Χρύσα. Τι κάνεις? Δεν είμαι και τόσο καλά, μαράκι μου. Πέθανε ο παππούς μου. Τι? Έλα ρε. Πώς έγινε? Ανακοπή. Αλλά ας μην το συζητήσουμε τώρα αυτό, γιατί θα μας ρίξει. Πήρα να μάθω για σένα και το Σταύρο. Όλα καλά. Γιατί ρωτάς? Δεν ξέρω, γιατί μου φαίνεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με εσάς. Τον είδα πριν και τον ρώτησα για σένα και δεν μου απάντησε. Ήταν πολύ χάλια. Μου ζήτησε να χωρίσουμε. Αποκλείεται. Κι όμως. Υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει περίπτωση, μαράκι μου. Θα το έχω καταλάβει, γιατί εμένα οι κεραίες μου είναι πολύ ευαίσθητες σε κάτι τέτοιο. Οι κεραίες σου για τη Φέη τι λένε? Τι είναι αυτά που λες? Αποκλείεται να είναι με τη Φέη. Εντάξει, μπορεί να πανικοβλήθηκε με την επισημοποίηση της σχέσης σας, αλλά με τη Φέη δεν τρέχει τίποτα. Καταρχάς, αυτή παίζει με τον αδερφό μου. Είσαι σίγουρη? Εντελώς. Ειδικά μετά την κηδεία δεν ξεκολλάει ο ένας από τον άλλο. Όλα γανιές είναι. Δεν ξέρω. Εμένα το ένστικτό μου πάντως μου λέει ότι η άλλη είναι Φέη. Μα αυτήν έχει τα περισσότερα παρεδόσα. Το ένστικτό σου σε πουλάει, μαράκι μου. Αν δεις τη Φέη με τον Άρη, θα νομίζεις ότι τα έχουν. Εμείς πότε θα τα φτιάξουν τώρα, αύριο μεθαύριο, είναι πολύ πιθανό. Ο Σταύρος πάντως ήταν απόλυτος για το χωρισμό μας. Δεν μου ζήτησε χρόνο ή κάτι τέτοιο. Μαράκι μου, πρέπει να έχει γίνει παρεξήγηση. Αν τον έβλεπες πόσο χάλια ήταν. Τέλος πάντων, θα περάσω εγώ το βραδάκι να τα πούμε από εκεί. Οκ, όπως νομίζεις. Αν και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Καλά, μην το σκέφτεσαι και μη στεναχωριέσαι. Ας τα πάρουμε και θα στα φτιάξει όλα εγώ. Γεια. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Το πρόβλημά μου είναι ο Άρης. Μου ζήτησες να μην πούμε ότι τα έχουμε για να μην σε σχολιάζουν. Και να τα αποτελέσματα. Δεν σε καταλαβαίνω. Ο Μαλτέζος σε θεωρεί διαθέσιμη και κάνει ότι του κατέβει. Και καλά θέλει να σε παρηγορήσει. Πού τα πουλάει αυτά? Εκεί που τα πουλάει και η Χρύσα. Δεν βρίσκω τη διαφορά. Και εγώ το πρωί σας είδα μαζί, αλλά δεν έκανα θέμα. Το συγκρίνεις? Γιατί όχι? Τα αδέρφια χρησιμοποιούν την ίδια τακτική. Ναι, αλλά ο Άρης είναι φως φανάρι ότι σε κουστάρει. Ενώ η Χρύσα όχι. Έλα, ρε Σταύρο. Δεν έχεις καταλάβει ότι σε βλέπει και λιώνει. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. Δώσ' μου το σημείωμα που σου κράψα. Μα τι θα καταλάβεις αν το διαβάσεις? Ένα φιλικό σημείωμα είναι. Τι σε πειράζει να μου το δώσεις, αφού είναι φιλικό, όπως λες? Άντε, θα το διαβάσω και θα χαλαρώσω. Εκτός αν δεν είναι και τόσο φιλικό. Παιδιά, θα πάμε στον μπαράκι, θα έρθετε? Δεν στο υπόσχομαι. Καλά. Εμείς εκεί πάντως θα ήμασταν, αλλάξτε.